από το ζήτα κεφάλαιο, από το 7ο κεφάλαιο και από το 13 εδάφιο. Σελίδα 852 είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ζήτα κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και βρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωήν και λίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από τον ψευδοπροφητών οι την εσέρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, εσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσιν από ακαθόν σταφύλια ή από τριβόλων σίκα, ούτω πανδένδρων αγαθών κάμνει καλούς καρπούς, το δένδρον το σαπρόν κάμνει πονηρούς καρπούς. Δεν δίνατε δέντρον αγαθών να κάνει καρπούς πονηρούς, ουδέ δέντρον σαπρών να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρον μη κάμνων καρπών καλών εκόπτεται και εισπύρ βάλετε. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς. Διότι θέλει σέλθει, διότι δεν θέλει σέλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν συνειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, δεν επροφητεύσαμεν εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου εκάμωμεν θαύματα πολλά. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς. Θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμων, ως τις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε, διότι ήτοτε θεμιλιωμένη επί την πέτραν. Και πας ο ακούων τους λόγους μου τούτους και μην κάμνων αυτούς. Θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ως της οκοδόμησε την οικία αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και έπεσε. Και το η πτώση εκείνη μεγάλη. Πάμε και στη σελίδα και στο Λουκά Ιώτα Γάμα 14. Είναι στη σελίδα 919. Διαβάζω από το Ιώτα Γάμα 23 εδάφιο. Είπε δε προς αυτόν, Κύριε, ολίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτούς, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν ζητήσει να εισέλθωσιν και δε θέλουσι δυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσει να στέκεστε έξω και να κρούεται την θύραν λέγοντες Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς και εκείνος αποκριθείς σας είπε δεν σας εξεύρω ποθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγετε φάγομεν εμπροσθέν σου, επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας και θέλει πει σας λέγω δεν σας εξεύρω ποθεν είστε, φύγετε απεμού πάντες οι εργάτε της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Όταν είδετε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουν συνελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουν καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού και ειδού είναι έσκατη την εσύ θέλωσιν είστε πρώτη και είναι πρώτη ή την εσθέλουσιν είστε έσκατη. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχουν πρώτοι που θα γίνουν τελευταίοι. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην ευλογία του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρώτοι, οι οποίοι όμως στο τέλος θα γίνουν έσκατοι. Και εκεί είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αλλά υπάρχουν έσκατοι, οι οποίοι θα γίνουν πρώτοι, και εκεί είναι η αιώνια ζωή. Άρα δεν έχει
καμία σημασία τι είσαι τώρα. Αν είσαι πρώτος, αν είσαι έσχατος, αν είσαι μεγάλος, ευλογημένος, σπουδαίος, αν είσαι πλούσιος πνευματικά ή αν είσαι φτωχός, ασήμαντος, παίνεις πνευματικά, δεν έχει σημασία καμία τι είσαι τώρα. Γι' αυτό είναι ο φόβος και ο τρόμος για τη σωτηρία μας. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα είσαι στο τέλος. Λίγο πριν την αρπαγή και στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί είναι γραμμένο ότι καθένας οικοδομεί. Και πρέπει να εξεύρει πως οικοδομεί. Άλλος οικοδομεί με χρυσάφι, με ασίμι και με λίθους πολυτίμους. Και άλλος οικοδομεί με χόρτα, με καλάμια. Και το έργο του καθενός, λέει η Γραφή, θα δοκιμαστεί. Και μάλιστα διαπυρός. Τώρα καθένας μας οικοδομεί. Οικοδομεί ποιον οίκον θα οικοδομήσετε, ποιον είδους οίκον θα οικοδομήσετε για μένα. Οικοδομεί τον οίκον που είναι το σώμα του, για το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Παρουσιάστε το σώμα σας, θυσία ζώσα. Αγία, τέλεια, ευάρεστη στο Θεό, και αυτό είναι η λογική σας λατρεία. Σήμερα λοιπόν οικοδομούμε, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, το περιβάλλον μας και την Εκκλησία που μας πρόσθεσε. Και καθένας πρέπει να εξεύρει πως οικοδομεί. Με ξύλα, χόρτα και καλάμια, όταν θα δοκιμαστεί από φωτιά, θα καεί και τότε από πρώτος θα γίνει έσχατος, αφού ίσως σωθείς ως διαπυρός. Αν οικοδομείς όμως, παρόλο που είσαι τώρα έσχατος, καινούριος, με λίγη γνώση, με μικρές εμπειρίες πνευματικές, αλλά αν οικοδομείς τώρα τον εαυτό σου, την οικογένειά σου και μέσα στην Εκκλησία με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους, όταν θα δοκιμαστεί το έργο σου, η οικοδομή σου, τότε δεν θα κατακαεί, αντιθέτως θα λαμπρυνθεί έτι περισσότερο. Και εσύ θα εισέλθεις ένδοξα δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί το τέλος δεν εξαρτάται από τη σημερινή κατάσταση, αλλά εξαρτάται από τον τρόπο που οικοδομεί ο καθένας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, γεμίζει την ψυχή μας με φόβο και τρόμο. Υπάρχουν χριστιανοί που έχουν 50, 40, 30, 20, 10 χρόνια, 5, 1, 1 μήνα, αλλά κάθε ένας από εμάς οικοδομεί ανεξαρτήτως των ετών. Και δεν σου προσθέτει τίποτα αν ήρθες χτες ή προχθές ή πριν από 50 χρόνια. Τώρα και μέχρι το τέλος, το κρίσιμο σημείο είναι πως οικοδομείς. Αλλά εκείνο το οποίο ανεβαίνει στην καρδιά μας είναι το ερώτημα που είπαν στον Χριστό. Πολλοί άραγε θα είναι ισοζόμενοι. Η απάντηση είναι ναι, πολλοί θα είναι. Αλλά δεν είναι εκεί το ερώτημα, το θέμα. Το θέμα είναι εσύ θα είσαι. Πολλοί θα είναι ισοζόμενοι. Αμέτρητοι. Όπως μας περιέγραψε ο Ισαΐας, αλλά όπως μας λέει και ο Χριστός. Από βορρά θα έρθουν, από νότο θα έρθουν, από ανατολή και από δύση, πολλοί θα έρθουν. Αλλά όταν θα κλειστεί η πόρτα, κάποιοι θα έχουν μείνει απ' έξω. Και μάλιστα θα έχουν και παρησία να λένε με κλειστή την πόρτα: προφητεύσαμε ενώπιόν σου, εν το όνοματί σου. Κάναμε θαύματα πολλά εν το όνοματί σου. Εξεβάλαμε και δαιμόνια εν το όνοματί σου και φάγαμε εμπροστέν σου το σώμα και το αίμα του Χριστού και μας δίδαξες μες στην Εκκλησία. Και ήμασταν από τους πρώτους και νομίζαμε και από τους καλύτερους. Και ο Χριστός είπε, πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Και μάλιστα εσείς που τα λέτε αυτά, επειδή έκλεισε η πόρτα και μείνατε έξω, σας λέω ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ποτέ δεν ήσασταν δικοί μου. Ποτέ δεν ήσασταν από τους τρέμοντες στο Λόγο του Θεού.
Ποτέ δεν ήσασταν από τους αγαπώντας την Εκκλησία. Την κατηγορούσατε την Εκκλησία. Την κατακρίνατε την ύμβη του Χριστού. Βλέπατε όχι όπως ο Θεός. Υπακοή, εσείς βλέπατε αυστηρότητα. Όχι όπως ο Θεός ορθοτόμηση, εσείς βλέπατε φανατισμό. Όχι όπως ο Θεός ορθοπόδηση, εσείς βλέπατε φονταμενταλισμό. Δεν αγαπήσατε την Εκκλησία. Υπάγεται από εμού η εργαζόμενη την ανομία. Εμείς όμως σήμερα πήραμε απόφαση να είμαστε από αυτούς που τρέμουν το Λόγο του Θεού. Και σας ρωτάω, αμήν αδερφοί, αμήν. Την πήραμε αυτή την απόφαση. Να είμαστε από αυτούς που τρέμουν στο Λόγο του Θεού. Τότε αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, λέει ο Χριστός. Αγωνίζεστε. Γιατί στενή είναι η πύλη. Δεν είναι φαρδιά. Στενή είναι η πύλη που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Θέλει ταπείνωση. Θέλει συντετριμένη καρδιά. Θέλει φόβο Θεού. Θέλει τρόμο στο Λόγο του Θεού. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Γιατί στη συνέχεια θα συναντήσετε και τεθλιμμένη οδό, δυσκολίες. Οι αδελφοί σας θα σας μισούνε. Θα σας αποβάλλουνε, θα σας κατηγορούνε. Θα λένε διάφορα εναντίον σας. Αλλά θυμάστε, αυτή η οδός είναι που οδηγεί στην αιωνιότητα. Και μάθετε ότι υπάρχει και η φαρδιά οδός, που μπαίνει εύκολα, πολλοί είναι οι ευρίσκοντες. Και η οδός που ακολουθεί τη φαρδιά πύλη είναι ευρύχωρος, αλλά οδηγεί στην απώλεια. Εάν θέλετε να είστε σαν να μας λέει ο Χριστός, που μας λέει από αυτούς που τρέμουν στο Λόγο του Θεού, αγωνίζεστε να εισέλθετε από τη στενή πύλη και να περπατάτε την τεθλιμμένη οδό. Και προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες και από τους ψευδοδιδασκάλους, γιατί λέει ο Απόστολος Πέτρος, υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θα έλθουν ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες θα παρισάξουν αιρέσεις απολίας. Πού? Μέσα στην Εκκλησία, την οποία εσείς οικοδομείτε, μέσα στη ζωή σας, μέσα στην οικογένειά σας. Μην τους ακούσετε αυτούς, γιατί έρχονται σαν πρόβατα, δηλαδή με ένδυμα προβάτου. Έρχονται με καλοσύνη, με πολιτική, με γλυκύτητα. Αλλά μέσα είναι λύκοι άρπαγες. Δεν μπορείτε να τους γνωρίσετε από την εμφάνιση και από τα λόγια τους. Είναι γλυκείς, είναι τρυφεροί, είναι απαλοί. Αλλά είναι λύκοι άρπαγες. Θέλω να σας παρασύρουν στη δική τους απώλεια, να σας οδηγήσουν στο δικό τους δρόμο, στις δικές τους απόψεις, εισάγοντας μέσα και αιρέσεις απολίας, γιατί είναι γραμμένο ότι θα έλθουν πονηροί άνθρωποι και γόητες για να σας βγάλουν από τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό. Και θα σας υποσχεθούν ακόμη και ελευθερία. Ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας. Πώς εσείς γίνατε δούλοι? Είμαστε δούλοι Χριστού. Από την αμαρτία μας ελευθέρωσε ο Θεός, αλλά είμαστε δούλοι Χριστού. Γι' αυτό θα γνωρίσετε τους ψευδοδιδασκάλους από τον καρπό τους. Αλλά σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, να στρέψουμε το βλέμμα μας όχι στους άλλους να διακρίνουμε τον καρπό τους, αλλά στον εαυτό μας. Είναι πιο χρήσιμο σήμερα. Να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Γιατί είναι γραμμένο, παν δένδρων αγαθών, που δεν έχει πονηριά μέσα του, που δεν έχει αποστασία, πάντα δέντρων αγαθών κάνει καλούς καρπούς.
Μόνο το αγαθόν δέντρον κάνει καλούς καρπούς. Εάν έχεις καλούς καρπούς, τότε σε βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι είσαι αγαθόν δέντρον. Το δε σαπρόν δέντρον κάνει πονηρούς καρπούς. Αν πονηρεύεσαι το μυαλό σου, αν πονηρεύεται η καρδιά σου, αν πονηρεύεται εκ του περισσεύματος του στόματος λαλή η καρδιά, αν πονηρεύονται τα λόγια σου, αν πονηρεύονται οι ακοές σου. Γι' αυτό λέει προσέχετε πως ακούετε, τι ακούετε. Το δέντρο το σαπρό κάνει πονηρούς καρπούς. Δεν είναι δυνατόν δέντρων αγαθών να κάνει καρπούς πονηρούς. Εάν λοιπόν πονηρεύεσαι, είσαι δέντρον κακών. Δεν είσαι δέντρο αγαθό. Και το αποτέλεσμα, παν δέντρον μην κάνουν καρπών αγαθών, εκόπτεται και η σπύρ βάλεται. Αυτό είναι το τέλος της υποθέσεως. Από τον καρπόν λοιπόν αυτόν θα γνωρίσετε σε ποια κατάσταση σήμερα. Όχι βρίσκονται οι άλλοι, βρίσκεσαι εσύ και εγώ. Γιατί είναι ανάγκη να το καταλάβω. Μήπως και προλάβω και μετανοήσω και επιστρέψω και με ευλογήσει ο Θεός. Αν όμως βλέπω τον καρπό τον κακό μέσα στη ζωή μου, βλέπω ότι είμαι άκαρπο δέντρο, γρήγορα να μετανοήσω για να προλάβω να ευλογηθώ. Αμήν αδερφοί. Μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός. Μας δίνει τη δυνατότητα. Καθώς ζητήσαμε να είμαστε από αυτούς που τρέμουν το Λόγο του Θεού, να γίνουμε και από αυτούς που έχουν αγαθό καρπό, καλό καρπό και όχι πονηρό καρπό. Ναι, αμήν αδερφοί. Θέλετε. Όποιος θέλει να σηκώσει το χέρι του. Έτσι αδερφοί, για να δοξαστεί ο Χριστός, για να καταλάβει ότι το θέλουμε μέσα από την ψυχή μας. Θέλουμε Χριστέ μου. Θέλουμε Βασιλιά μου. Να είμαστε καλό δέντρο Κύριε μου. Αγαθό δέντρο, με καλό καρπό, με αγαθό καρπό, όχι με πονηριές. Θέλουμε να επιτιμήσουμε το διάβολο που γεμίζει με πονηριά τα μάτια μας, τα αυτιά μας, την καρδιά μας. Θέλουμε την αγαθοσύνη του Θεού. Την αγάπη του Θεού. Και τώρα πάει στο τέλος της υποθέσεως. Θέλετε να μάθετε ποιος είναι φρόνιμος και ποιος είναι μωρός στα μάτια του Θεού, ποιος είναι σοφός και ποιος είναι ανόητος, και ποιανού το μέλλον θα είναι ευλογία και ποιανού το μέλλον θα είναι καταστροφή, πτώσεις μεγάλη. Ποιος θα μας το διδάξει? Μόνο ο Χριστός, μόνο ο Λόγος του Θεού. Εγώ θα σας πω, αυτός που ακούει τους λόγους μου τούτους, αλλά όχι μόνο αυτό, και κάμνει αυτούς, δηλαδή οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, αυτός που ακούει τους λόγους του Θεού και κάμνει αυτούς, αυτόν εγώ τον ομοιώνω με άνδρα φρόνιμων, ο οποίος οικοδόμησε την οικία αυτού πάνω στην πέτρα, που η πέτρα είναι ο Λόγος του Θεού. Και τελειώνει αδερφοί το θέμα. Πού οικοδομείς τον οίκον? Θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε. Τι ρώτησε ο Θεός? Ποιος είναι ο οίκος τον οποίο οικοδομείτε? Ποιος είναι ο τόπος της αναπαύσεώς μου τον οποίο οικοδομείτε? Τι οικοδομείτε? Πώς οικοδομείτε? Ποια είναι τα αποτελέσματα της οικοδομής σας? Εάν οικοδομείτε στην πέτρα που είναι ο Λόγος του Θεού, στο βράχο που είναι ο Λόγος του Θεού, τότε μάθετε ότι και σε εσάς θα πέσουν οι βροχές, θα φυσήξει ο αέρας, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι δυσκολίες, θα έρθουν οι ταλαιπωρίες, αλλά η οικοδομή σας δεν θα πέσει. Μπορεί να λασποθεί, μπορεί να λίγο να λερωθεί, μπορεί να σπάσει και κάνα τζάμι, μπορεί να σπάσει και κάνα παράθυρο, μπορεί να φύγει και κάνα κεραμίδι, αλλά θα μείνει για την αιώνια ζωή. Γιατί? Γιατί την έχετε οικοδομήσει πάνω στο βράχο που είναι ο Λόγος του Θεού. Είσαστε οι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Είσαστε σοφοί. Δεν έχει σημασία αν κάνατε μεγάλη οικοδομή, ένδοξη, σπουδαία,
Αυτά είναι του Θεού. Δικά μου είναι, εγώ τα κάνω, λέει ο Θεός. Εσείς όμως πώς οικοδομείτε και πού οικοδομείτε? Σας δείξω τώρα και ποιος είναι ο μωρός. Αυτός που οικοδομεί την οικοδομή του, τον εαυτό του, το σπίτι του, τη ζωή του, την πορεία του, τη σκέψη του, τα θέλω του, τις επιδιώξεις του. Αυτός που τις οικοδομεί στην άμμο, όχι στο Λόγο του Θεού. Και μπορεί να κάνει μια οικοδομή πάρα πολύ ωραία, πολύ τελεστάτη, και να είναι και από τους πρώτους και τους μεγαλύτερους με την ωραιότερη οικοδομή. Αλλά και σε αυτόν θα φυσήξει ο άνεμος, θα έρθουν οι βροχές, θα κατέβει ο ποταμός και η οικοδομή του θα γκρεμίσει και οι πτώσεις θα είναι μεγάλοι. Αδελφοί αγαπημένοι μου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, επιπόθητοι, ας φροντίσουμε να ελέγξουμε από σήμερα τουλάχιστον και στο εξής: πού οικοδομούμε και με τι οικοδομούμε. Γιατί θα έρθει και η δοκιμασία με φωτιά, που αν οικοδομήσει με ξύλα, χόρτα και καλάμια θα κατακαεί, αλλά και η δοκιμασία με ποτάμια, και αν οικοδομήσει την άμμο θα πέσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος είπε: μη φοβήστε, δικοί μου είσαστε. Θα περάσετε από ποτάμια, αλλά δεν θα πλημμυρίσουν σε εσάς, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας. Θα περάσετε και από φωτιά, αλλά δεν θα καείτε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας. Και γιατί επιτρέπεις ποτάμια και φωτιά, Κύριε? Γιατί θέλω να καθαρίσω τα πολύτιμά μου. Με ενδιαφέρουν τα πολύτιμά μου. Και αφού σταθείς, δεν κατακαεί το έργο σου και δεν πέσει η οικοδομή σου. Τότε ο Κύριος λέει: αφότου εστάθεις, πολύτιμος ο οφθαλμός μου, εγώ σε αγάπησα και σε δόξασα. Αμήν.